Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο TV Colossos, στην εκπομπή «Τα περίεργα της εποχής και οι λύσεις τους». Είμαι ο Γκάζγας Σοφοκλής και το θέμα μας σήμερα είναι ο σοφρονισμός σε καταστολή. Έχω την τιμή να έχω σήμερα μαζί μου τον κύριο Μπελεγρή Σάπα, υποψήφιο βουλευτή δωδεκανήσου της Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Μπελεγρή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γκάζγα, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τηλεθεατές. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το σημαντικό θέμα που έχουμε σήμερα, που είναι το σοφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, και να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει και η λέξη σοφρονισμός. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, το θέμα μας αφορά και το εξωτερικό και τις φυλακές του εξωτερικού. Γι' αυτό και θα αναφερθούμε. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσω με το εξωτερικό, ώστε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα που υφίσταται σήμερα και για τις ιδιωτικές φυλακές, οι οποίες προς το παρόν υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα στην Αγγλία και στην Αμερική είναι σε ένα μεγάλο βαθμό η ιδιωτικοποίηση των φυλακών. Επιτρέψτε μου να αναφέρω πως κάποιες από τις πληροφορίες, οι οποίες είναι από δική μου συνέντευξη σε μια υπάλληλο της ιδιωτικής φυλακής, μιας ιδιωτικής φυλακής στην Αγγλία, όπου έχει εργαστεί ως εγκληματολογική ψυχολόγος. Επίσης υπάρχουν και ένα άρθρο το οποίο θα διαβάσουμε πολύ συγκεκριμένα στο μέσο της εκπομπής. Οι πληροφορίες λοιπόν αυτές αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα των ιδιωτικών φυλακών. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην πολιτεία η διαδικασία που διεξάγεται με βάση την ιδιωτικοποίηση, καθώς δεν επιδιώκει εν τέλει τον σοφρονισμό. Τώρα μπορεί να μιλάμε για τις φυλακές του εξωτερικού, αλλά είναι πολύ κοντά και στην Ελλάδα η ιδιωτικοποίηση. Θα το αναφέρουμε και αυτό παρακάτω. Να απαντήσω λίγο και στην δεύτερη ερώτηση που κάνατε για το DST σοφρονισμός. Θα μπω μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης και ό,τι έχει χαράξει ο κύριος Σόρας, ένα από αυτό είναι στις αρχές, τις κοινωνικές αρχές, που αναφέρει για τη σοφροσύνη τα εξής. Η έννοια της σοφροσύνης είναι νοητική λειτουργία και ορίζεται ως έλεγχος των συναισθημάτων, το κρατήν ειδονών και επιθυμιών, με το να είσαι μέσω της λογικής κύριος του εαυτού σου. Σοφρονέω σημαίνει συγκροτούμε, συνέρχομαι, γίνομαι κύριος εμαυτού. Ο ιδιώτης που έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία για τον κρατικό μηχανισμό, διότι μόνο ο κρατικός μηχανισμός θα έπρεπε να ελέγχει αυτή τη διαδικασία, σίγουρα δεν επιδιώκει να σοφρονευτούν οι κρατουμένοι, διότι επιδιώκει κέρδος στην ουσία. Οι δημόσιες φυλακές δεν επιδιώκουν κέρδος, επιδιώκουν μόνο τη συντήρηση των φυλακών, τη σύντηση των κρατουμένων και τα συναφή. Ο ιδιώτης όμως για να πάρει τις φυλακές δεν πήγε τζάπα. Δεν έχει πάει τζάμπα, έχει πει μέσα στο χρηματιστήριο. Όπως έχουμε την Geo Group, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Η χρηματιστηριακή της μετοχή ανεβαίνει με βάση τους τροφίμους που υπάρχουν. Οπότε σίγουρα και κάθε εταιρεία δεν αποδίδει ευθύνη στη συγκεκριμένη εταιρεία για το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά κρατικό. Να γίνουμε συγκεκριμένοι και να
Μην αποδώσουμε ευθύνη. Οι πολίτες σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρούν πως η ιδιωτικοποίηση της φυλακής θα φέρει καρπούς και θα μειωθεί το βάρος της φορολογίας. Αυτό όμως δεν υφίσταται, διότι ο κρατικός μηχανισμός με τη μορφή περιορισμένου προϋπολογισμού δίδει στις ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τις φυλακές και το τι χρειάζεται για τη λειτουργία των φυλακών, αλλά συνάμα πρέπει να δώσει και κάποιο κέρδος. Οπότε οι ιδιώτες, ανάλογα με το τι προσφορά θα δώσουν για το κατακεφαλή του κάθε τροφίμου, δηλαδή, σαν να μιλάμε για κάτι άλλο από άνθρωπο, έτσι το αντιλαμβάνουμε, παίρνουν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Επίσης, τουλάχιστον στην Αμερική, έχουμε το φαινόμενο φυλακών, οι οποίες είναι εργοστάσια. Υπάρχει η δωρεάν εργασία, η οποία θα μπορούσαμε να την αποτυπώσουμε ως σύγχρονη σκλαβιά, σε 2020, έτσι. Αυτή η διαδικασία έρχεται πολύ κοντά και στον ελλαδικό χώρο, διότι μέσα στο 2020 η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού. Η συγκεκριμένα είναι ο νόμος 4662 κάθετος 2020 ΦΕΚ Α27-0702-2020, όπου συσχετίζεται με τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 185 που αναφέρει για τη μετακατάσταση συμπλέγματος εγκαταστάσεων κράτησης Κορυδαλλού, στην παράγραφο 2 αναφέρει τα εξής. Η ανάθεση της σύμβασης για μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τον εξοπλισμό των νέων εγκαταστάσεων, της παραγράφου 1 του παρόντος, και την τυχόν παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας, κύριε Σοφοκλή. Με λίγα λόγια, ανοίγουν τις πύλες για να περάσει ο ιδιώτης στις φυλακές της χώρας μας. Σίγουρα, για αυτή τη διαδικασία, η κυβέρνηση θα φέρει πλήρη των ευθυνών, χωρίς κάποιος πάλι να τις αναλάβει. Μόνο το πρόβλημα θα μείνει απέναντι στον Έλληνα πολίτη, στο σοφρονισμό του Έλληνα πολίτη. Διότι μην ξεχνάμε πως οι φυλακές είναι για να σοφρονίζονται οι πολίτες. Τώρα, αν θέλετε, για το θέμα των ποινών που δίδονται σε αυτούς, οι κύλοι, διότι πηγαίνουν με βάση η δικαστική αρχή, πηγαίνει δυστυχώς με βάση τα συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης, γι' αυτό και έχουμε μια συνεχή αλλαγή όλου του συστήματος της δικαστικής αρχής, ανάλογα με την κυβέρνηση που έχουμε στη χώρα μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπελεγρή, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο σήμερα, αυτή η καταστολή στο σοφρονιστικό σύστημα. Διότι το αρχικό πρόβλημα, θεωρώ πως είναι οι εγκαταστάσεις σε πολλές από τις φυλακές και με βάση των επιστολών που έχουν στείλει κατά καιρούς διάφορες ομάδες φυλακισμένων, αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα των εγκαταστάσεων, μα και τον τρόπο σοφρονισμού, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή, διότι από τον υπερπληθυσμό που υφίσταται και υπάρχει σε μεγάλο μέρος των φυλακών, και το επιβεβαιώνει και ο κύριος Δαμιανός με μια επιστολή. Ο κύριος Δαμιανός είναι διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου στις φυλακές Αυλώνας ανηλίκων. Έχει αποτυπώσει, στέλνοντας επιστολή στον κύριο Τσιόρδα, για τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Αυτό υφίσταται όμως και για πολλές άλλες φυλακές, όπως και στον Κορυδαλλό, όπως και στη Χαλκίδα. Οπότε, αναγκαστικά, ο βιαστής, μαζί με κάποιον που μπήκε λόγω του ότι έχει κάποια χρέη προς την εφορία, θα καταλήξουν στο ίδιο κελί. Επίσης, πολλοί φυλακισμένοι έχουν πολύ κοντά τους τα ναρκωτικά. Και αυτό πάλι μπορεί να αποτυπωθεί με μια πολύ κοντινή δραστηριότητα όταν ένας υπάλληλος σοφρονιστικού ιδρύματος, συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, το πιάσανε όταν έπαιρνε μέσα στη φυλακή ναρκωτικά. Αυτό κάποιοι μπορούν να πούν ότι είναι περίπτωση,
Θεωρώ πως δεν είναι περίπτωση, διότι όταν κάποιος βγαίνει από τη φυλακή, αν δεν ήταν σε πήρη ναρκωτικών, μετά βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς. Οπότε, εάν ο εγκληματίας, ο οποίος έχει παράξει άδικο απέναντι σε έναν συνάνθρωπό του, μπορεί να το έχει αφαίρεσει στη ζωή, μπορεί να έχει βιάσει το οτιδήποτε, με τον οικογενειάρχη, ο οποίος πήγε να φτιάξει ένα σπίτι στην κόρη του, παράδειγμα φέρω, και καταλήγει να είναι στη φυλακή επειδή δεν κατάφερε να αποπληρώσει, σίγουρα δεν θα σωφρονιστεί κάποιος από τους δύο, αν όχι και οι δύο. Αντιθέτως, υπάρχει λόγω αυτής της κατάστασης που επικρατεί με τον υπερπληθυσμό, έχουν όλοι οι κρατούμενοι μία εικόνα κοινή, η οποία τους οδηγεί προς το να ξαναεγκληματίσουν. Διότι λόγω της στέρησης που υπάρχει εκεί μέσα σε πολλά πράγματα, έχουμε το φαινόμενο της ιδρυματοποίησης. Ιδρυματοποιούνται οι πολίτες που πηγαίνουν για να μπουν στη θέση τους, ιδρυματοποιούνται μαζί με τους υπόλοιπους εγκληματίες και έχουμε ως αποτέλεσμα πολύ πιθανό όταν θα βγει από τη φυλακή να θέλει να ξαναγυρίσει στο σπίτι του, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό γίνεται λόγω των προβλημάτων που υφίσταται. Θέλω να αποτυπώσω την πραγματικότητα και διαβάζοντας τις επιστολές των κρατουμένων, κάποιες από αυτές τουλάχιστον, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίες αναφέρουν τα εξής. Είναι για τις 5 Εβδόμου του 2019, αλλά καθώς δεν έχει αλλάξει τίποτα, παραμένει σύγχρονο πρόβλημα. Θάνατος στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Σήμερα, 5 Εβδόμου 2019, η συγκρατούμενη μας Σοφία Κανελοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή στις τουαλέτες του Θαλάμου 2 στο ισόγειο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Την βρήκαμε οι συγκρατούμενές της απαγχωνισμένη και παρά τις τεχνητές αναπνοές και τις μαλάξεις που της κάναμε, η μία κρατούμενη είναι γιατρός, δεν επανήλθε στη ζωή. Η Σοφία Κανελοπούλου είχε προφυλακιστεί πριν λίγες ημέρες και αντιμετώπιζε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα. Ανακριτής και εισαγγελέας που αποφάσισαν πως πρέπει να προφυλακιστεί είναι υπεύθυνοι αφού δεν διέταξαν όσο όφυλαν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ενώ γνώριζαν ότι είχε πρόσφατα επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Ψυχιατρίο για γυναίκες κρατούμενες δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει ούτε νοσοκομείο, γεγονός που έχουμε καταγγείλει επανειλημμένες φορές στο παρελθόν. Έχουμε καταγγείλει το γεγονός ότι γυναίκες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τις πετάνε στις φυλακές σε ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν είναι κατάλληλο για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά επιδεινώνει τα όποια προβλήματα ψυχικής υγείας. Στις γυναίκες αυτές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Σοφίας, είναι υποχρεωμένες να προσέχουν οι συγκρατούμενές τους. Αυτό κάνουμε πάντα για λόγους ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε γλιτώσει από βέβαιο θάνατο γυναίκες που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν. Όμως, όπως ήδη έχουμε δηλώσει στο παρελθόν, κάποια στιγμή δεν θα προλαβαίναμε να επέμβουμε εγκαίρως. Όπως και έγινε. Η Σοφία είχε προγραμματιστεί πριν 2 ημέρες να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο. Όμως για μία ακόμη φορά το μεταγωγόν δεν εκτέλεσε τη μεταφορά. Με εγκληματική στάση του μεταγωγών την έχουμε επίσης καταγγείλει στο παρελθόν από γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Καθώς όπως είχαμε συγκεκριμένα γράψει, 9 στα 10 περιστατικά υγείας δεν εξυπηρετούνται. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία να ακυρώνονται και η χειρουργία να αναβάλλονται επαορίστου. Είχαμε προειδοποιήσει με κείμενο που είχαμε δημοσιεύσει ότι η ζωή των κρατουμένων γυναικών κινδυνεύει. Αυτός ήταν ο τίτλος του κειμένου που είχαμε υπογράψει όλες οι κρατούμενες του Ισουγείου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Τώρα πια δεν μιλάμε για κίνδυνο ζωής, μιλάμε για θάνατο. Τη Σοφία γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να τη φέρει πίσω στη ζωή. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Από ό,τι φαίνεται, η ζωή των κρατουμένων είναι μια ευτελισμένη ζωή. Κανένα υπουργείο, κανένας αρμόδιος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά αν ζήσουμε ή αν πεθάνουμε. Η έκθεση μιας ποινής, οποιασδήποτε ποινής, δεν μπορεί να γίνεται καταδίκη σε θάνατο. Γιατί ο τρόπος που αντιμετώπισε το σύστημα της Σοφία ήταν αυτός. Της επέβαλε μια θανατική καταδίκη. Έχουμε ήδη μια νεκρή από το ισόγειο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, τη Σταθοπούλου Μαρία, που ξεψύχησε κρατούμενη στο νοσοκομείο από καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο το φθινόπωρο του 2017. Είχαμε και τότε προειδοποιήσει για νεκρή κρατούμενη, ειδικά από καρκίνο, εφόσον δεν αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο από τον νόμο που θα κρίνει την αμεσότητα της αντίδρασης,
κρατούμενες και κρατούμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας τόσο σοβαρό ώστε να αποφυλακίζονται άμεσα και να μην πεθάνουν στη φυλακή. Αυτή τη φορά μια νέα κοπέλα καθόλου υγιής με ψυχιατρικά όμως προβλήματα είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρίο, πέθανε στη φυλακή γιατί δεν είχε την ανάλογη αντιμετώπιση. Αν οι αρμόδιοι αδιαφορούν για το αν θα ζήσουν ή πεθάνουν οι κρατούμενες, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Είναι η ίδια μας η ζωή. Η Σοφία ήταν μία από εμάς. Άρα, από ό,τι μου αναφέρετε, κύριε Μπελεγρή, σωστός ο φρονισμός δεν γίνεται. Και αν κάποιος μπορέσει και βγει κάποια στιγμή από την φυλακή, γιατί από ό,τι αναφέρετε, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Αν τα καταφέρει. Δύσκολο. Ορίστε. Αν τα καταφέρει να. Αν τα καταφέρει, θα είναι και πολύ δύσκολο να ενταχθεί στο κοινωνικό περιβάλλον έξω. Γιατί θα έχει και μία στάμπα σε εισαγωγικά και πάλι θα του είναι δύσκολο λόγω ψυχολογικής καταστάσεως να ξαναπανέλθει. Σαφώς. Κύριε Μπελεγρή, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, μιας και γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει μεταφερθεί ο κύριος Αρτέμης Ώρας στις φυλακές της Χαλκίδας. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει κάποια ελληνικά χρηματοοικονομικά εργαλεία για την Ελλάδα και πάλι βλέπουμε ότι το άδικο πάλι έρχεται επάνω του και το πηγαίνουν σε κάποιες φυλακές που είναι άσχημες οι συνθήκες. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια πράγματα, γνωρίζετε? Ναι, και οι φυλακές Χαλκίδας έχουν αποστείλει μια επιστολή στις 5 Οκτώβριου του 2020, να την αποτυπώσουμε και μετά να συζητήσουμε για τον κύριο Σόρα, ο οποίος, όπως πολύ ωραία είπατε, με υπουργική απόφαση, να τονίσουμε, μεταφέρθηκε 40 μέρες πριν την αποφυλακίσή του από τις φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές Χαλκίδου. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι η πληρότητα και οικιακίζει το 180%, δηλαδή στη βαγμένη σαν τσουβάλια. Ας πάμε στην επιστολή όπου και αναφέρει. Κάκιστες συνθήκες διαβίωσης επικρατούν στην αποθήκη ξεχασμένων ανθρώπων που πνίγουν και μαυρίζουν ολοένα και περισσότερο τις ψυχές των ανθρώπων που εκτείουν ποινές επιβαλλόμενες από το κράτος δικαίου της χώρας μας με στόχο τον συγχρονισμό. Θέλουμε να εκθέσουμε και να επισημάνουμε στην πολιτεία τον εξευτελισμό και την εξαθλίωση των κρατουμένων που ζουν και εκτείουν ποινές σε αυτό το κατάστημα κράτησης, με σκοπό να κοινοποιήσουμε σε φορείς που μπορούν να μεριμνήσουν στην καλυτέρευση της εκδικητικής καθημερινότητας που επιδιώκουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου σε αυτό το σοφρονιστήριο, κολαστήριο, που είναι λίαν επίοικος διατηρηταίο. Οι συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τη στέγαση, σύντηση και την υγιεινή των κρατουμένων είναι χείριστες και δεν αξίζουν ούτε σε εκστροφή οχύρων. Οι κατσαρίδες και οι αρουραίοι είναι οι πρώτοι που περνούν επάνω από το φαγητό των κρατουμένων. Οι κοργοί, οι ψήλοι και όλα τα συναφεία κάρεα κάνουν βόλτες πάνω στα ταλαιπωρημένα από την υγρασία, την ακαταλληλότητα του κρεβατιού κορμιά κρατουμένων. Κάνουμε έκκληση σε οποιονδήποτε κρατικό ή δημόσιο αρμόδιο φορέα για τη μέρημνα αυτής της άθλιας κατάστασης και εκφράζουμε την κραυγή αγωνίας μας για την κυριολεκτικά υγειονομική βόμβα που απειλεί όλο ένα περισσότερο την υγεία όλων μας. Θα θέλαμε με αυτή την επιστολή να παρακινήσουμε με σκοπό να συσταθεί μια επιτροπή αξιολόγησης και επίβλεψης του Λίαν Επιρρικός Διατηρηταίου Κτηρίου. Εδώ βλέπουμε άλλη μια αποτύπωση για το τι υφίσταται στις φυλακές της χώρας μας εν έτη 2020. Αποτυπώνεται ότι είναι άθλιες, δυστυχώς, και δεν θα μπορούσαμε εγώ με το επιτελείο μου να μην αγγίξουμε το θέμα και να μην το φέρουμε στο φως, καθώς η Ελλήνος Έλευσης ως ανθρωποκεντρικός οργανισμός θα επαναφέρει το δίκαιο σε όλους τους τομείς. Διότι, όπως είπαμε, και οι κρατούμενοι, οι φυλακισμένοι δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε συνθήκες οι οποίες δεν αρμόζουν στον άνθρωπο και αυτό θα αλλάξει μόνο με την διακυβέρνηση της Ελλήνων Έλευσης. Μάλιστα. Και πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο, όχι ότι δεν υπολογίζουμε και τους άλλους ανθρώπους εννοείται που είναι μέσα στις φυλακές, απλά για έναν άνθρωπο που έχει φέρει τόσα πολλά εργαλεία που είπα και πιο πριν, που είναι για το καλό της χώρας μας και όλων των συμπολιτών μας. Μα γι' αυτό και τραβάει αυτό που τραβάει. Τραβάει τον Γολγοθά όλων των Ελλήνων, ο κύριος Σόρας. Το έχει πάρει πάνω του όλο το βάρος και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Οπότε ο Έλληνας πολίτης ήρθε η ώρα να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει τον κύριο Σόρα, ποιος είναι, τι έχει φέρει πραγματικά στον άνθρωπο και τι διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η Ένωση των Ελλήνων, θα πέσει φως
παντού. Θα βγουν όλα στο φως, ώστε να έχουμε εικόνα και να αρχίσουμε να διορθώνουμε. Σίγουρα, αν κάποιος περιμένει από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από τα υπόλοιπα κόμματα που περιμένουν να αναλάβουν την εξουσία, αν όχι να αναλάβουν μόνο το πακέτο που παίρνουν, ας μην το περιμένει, γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Το έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια, πως οι κυβερνήσεις είναι ενάντια στον άνθρωπο, δυστυχώς, ενάντια στον πολίτη. Ας θυμηθεί ο πολίτης ότι αυτός είναι η ουσία. Η εξουσία είναι εκεί για να μας λύσει τα προβλήματα τα οποία παραθέτουμε, αλλά αυτοί μόνο δημιουργούν προβλήματα. Να διαβάσω από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης και συγκεκριμένα εκεί που αναφέρεται για τη δικαιοσύνη, για το τι θα πράξει. Δικαστική αρχή και πειθαρχικό σώμα. Στην παράγραφο 2.1 Επιτροπή Ελέγχου όλων των δικαστικών λειτουργών για τη μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους. Εντατικά σεμινάρια για την επέδοση του ρόλου του δικαστικού λειτουργού. Όπως πολύ ορθά είπε και ο κύριος Σόρας, κάθε δικαστής πριν πει στη διαδικασία να εκτείει ποινές, θα πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από τις φυλακές, ώστε να νοήσει και να αντιληφθεί την πραγματικότητα του να στερήσει την ελευθερία σου και τις εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, καθώς αυτός θα είναι υπεύθυνος για ό,τι βιώνει ο κάθε πολίτης. Η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης είναι πάγια, έχοντας τον άνθρωπο στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, κύριε Πελεγρή. Η Ελλήνων Συνέλευση, πέστε μας λίγο τι προτείνει σαν λύση. Ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ούτε βιώσιμη, ούτε γίνεται να συνεχίσει έτσι. Για πέστε μας λίγο τι μπορεί να κάνει η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση αρχικά μπαίνει στη διαδικασία να δώσει γνώση στον πολίτη, του δίδει τις αξίες, τις αρχές, τους πολιτιακούς νόμους, ώστε να έχει μια εικόνα του γίγνεσθε, του κοινωνικού ιστού και πώς να λειτουργεί χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία να εγκληματεί. Το παραθέτω με τα λόγου γνώσεως, καθώς όταν κάποιος αρχίζει να μελετεί, μπορεί να αντιληφθεί και ποια θέση μπορεί να πάρει στον κοινωνικό ιστό και να υπάρχει ευρυθμή λειτουργία. Οπότε, αρχικά, δίδουμε τη γνώση, προσπαθώντας βέβαια και εμείς να είμαστε μέσα στο αξιακό, διότι κανείς δεν είναι τέλειος, να μειωθούν αρκετά τα εγκλήματα. Διότι όταν έχεις αυτογνωσία, σίγουρα σκέφτεσαι δύο φορές αυτό που πας να κάνεις. Βέβαια, για το κομμάτι, το κεφάλαιο των δομών της φυλακής, σαφώς και θα αλλάξει ριζικά το σύστημα, διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, η δικαιοσύνη είναι καθαρά δρομολογημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι δομές, αφού ο πλούτος είναι τεράστιος, υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν όλες, αλλά εκεί μέσα πια θα γίνεται πραγματικός σοφρονισμός. Δεν θα έχουμε αυτή την εξαθλίωση του ανθρώπου, διότι είπαμε, ο πολίτης πάλι έχει μπει εκεί μέσα για κάποιο λόγο, με αποτέλεσμα να διορθώσει τα λάθη του, να έχει το περιθώριο, το χρονικό, να τα σκεφτεί, να τα αποβάλει και να ενταχθεί και πάλι στην κοινωνία. Εάν ενταχθεί χειρότερος από ό,τι ήταν πριν, εδώ έχουμε πρόβλημα, όπως υφίσταται σήμερα. Οπότε η Ελλήνων Συνέλευση αρχικά, να το πούμε και έτσι, προσπαθεί να γαλουχίσει προς το καλύτερο τους Έλληνες πολίτες, διότι το έχουμε στερηθεί. Έχουμε στερηθεί τις αξίες, έχουμε στερηθεί τις αρχές, έχουμε μόνο παράνομους νόμους και εκεί μέσα προσπαθεί να κολυμπήσει ο κάθε πολίτης. Συνήθως πνίγεται όταν πέφτει σε αυτή τη λούμπα, ακόμα και ένα σπίτι να θέλει να φτιάξει, να χτίσει και καταλήγει στη φυλακή. Η εμπορία ναρκωτικών και άλλες εμπορίες τέλος πάντων υφίστανται σε μεγάλο βαθμό και ίσως είναι και ανησυχητικό το γιατί ο κρατικός μηχανισμός τα αφήνει ανεξέλιχτα και έχουμε σε τέτοιο τεράστιο βαθμό τέτοια κλίματα. Αυτά είχα να πω. Θα σταθώ για τον κύριο Σόρα και κλείνουμε την εκπομπή. Ο κύριος Σόρας, όλες οι κατηγορίες του έχουν πέσει και για τις 8 κατηγορίες που του αποδόθηκαν σε αυτόν και σε άλλους 23 αθωώθηκαν για όλες τις κατηγορίες. Το δικαστήριο για να δικαιολογήσει τη 18μηνη κράτησή του, εκείνη την ώρα, ναι, πρωτοφανές, αλλά το έπραξε η δικαιοσύνη, εφήβρε μια καινούρια σε σχέση με τη δικογραφία κατηγορία, η οποία αφορά την απόπειρα απάτης προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, επειδή ο κύριος Σόρας κατέθεσε
στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία το 2012 τα 600 δις με 0,5% επιτόκιο. Κατά αυτόν τον τρόπο επικαλέστηκαν πως θα έπαιρνε μόνο το επιτόκιο, το 0,5%. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η κατηγορία αυτή δεν υφίσταται, διότι έδωσε 100 χρόνια περιθώριο. Τα 600 δις είναι ήδη κατατεθειμένα. Δεν αφορά δηλαδή τα 600 δις. Η απόπειρα απάτης αφορά το επιτόκιο που ορίσε ο κύριος Σόρας. Νομίζω μπορεί να γίνει αντιληπτό από το κάθε ακροατή, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε εκεί. Θέλουμε να μείνουμε πως ο κύριος Σόρας έπραξε τα δέοντα ως Έλληνας πολίτης. Ας το κάνουμε κι εμείς. Ας πάρουμε την ευθύνη που έχουμε ως πολίτες. Τα προηγούμενα χρόνια, μιλάω για τους προγόνους μας, ο πολίτης ο οποίος έλειπε, ναι, έπαιρνε ποινή. Όταν έλειπε ο πολίτης από τα κοινά. Σήμερα δεν έχουμε αυτό. Σήμερα είναι καθαρά στην ελεύθερη βούληση του κάθε πολίτη. Ναι. Ας θυμηθούμε όμως την υποχρέωσή μας, η οποία είναι να έχουμε επαφή με τα κοινά, να λάβουμε μέρος. Πόσο μάλλον τώρα που διεξάγεται άδικο σε όλες τις πτυχές, σε όλα τα επίπεδα, είναι εμφανή η πραγματικότητα, ο πλούτος που έχεις ως άνθρωπος, ως Έλληνας πολίτης και καλείσαι να τον διαχειριστείς τον πλούτο. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω εγώ, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης είναι όλων των πολιτών. Πρέπει να το αντιληφθούν, να εισέλθουν στα γραφεία και να αναγνωρίσουν το πρόσωπο του κυρίου Σόρα, που σίγουρα δεν είναι αυτό που έχει προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι απατεώνας, είναι όλα κατατεθειμένα. Έχει κάνει την αρχή για την ένωση όλων των Ελλήνων και εμείς καλούμαστε να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Αυτά είχα να πω. Και κύριε Πελεγρίνη, θα ήθελα να αναφέρω και εγώ κάτι. Από τη στιγμή που η πρώτη δίκη που έχει βγει, δείχνει ότι είναι οριστική και αμετάκλητη και ότι είναι υπαρκτά τα 600 δις. Και δεν συνάδει αυτό με την απόπειρα απάτης προς το δημόσιο. Πολλά πράγματα είναι πρωτόγνωρα με βάση τα δικαστήρια που εξελίχθησαν για την υπόθεση του κυρίου Σόρα. Όπως να προσπαθούν εις τριπλούν να δικάσουν την ίδια απόφαση, οι οποίοι όρισαν αμετάκλητα, όπως πολύ ορθά είπατε. Οπότε, για άλλη μια φορά, μας γίνεται αντιληπτό πως η δικαιοσύνη απλά εκτελεί υπουργικές αποφάσεις. Αυτό θα λάβει τέλος με τη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης. Κάθε ασυλία θα πάψει να υπάρχει, κάθε κόμμα θα πάψει να υπάρχει, διότι η δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Ο υπουργός δεν έχει ασυλία. Η Ελλήνων Συνέλευσης και οι υποψήφοι βουλευτές, πριν να αναλάβουν το έργο τους, θα έχουν ήδη υπογράψει την παραίτησή τους. Αυτά είχα να πω. Δύναμη φως σε όλους τους Έλληνες. Ας ενωθούμε και να ξεμπερδεύουμε με όλα αυτά που έχουν χτίσει εις βάρος μας. Ευχαριστούμε, κύριε Πελεγρή, που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μας. Θα θέλαμε να ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή για το τόσο σημαντικό θέμα που μας αναφέρατε σήμερα, για το σοφρονιστικό σύστημα που είναι σε καταστολή. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Σοφρονισμός σε καταστολή». Ευχαριστούμε τους ακροατές που μας παρακολούθησαν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.